you want for Christmas, Peter? I want a fan just like the big ones. Only small and has roses. Well, Peter, I can tell you're a good boy. You'll get your fire engine. Oh, thank you very much. Με βάση τα δεδομένα δύο ταινιών από το γραφείο του Δημάρχου για την περίοδο 2011 μέχρι 2013 γυρίστηκαν συνολικά στη Νέα Υόρκη 17.241 σκηνές ταινιών και να σκεφτείτε ότι η Νέα Υόρκη δεν είναι γνωστή όσο είναι το Λος Άντζελες για τη βιομηχανία ταινιών. Οι ταινίες μπορούν να επηρεάσουν δυναμικά πολλούς από εμάς, γιατί ο συνδυασμός της εικόνας, της μουσικής, του διαλόγου, του φωτισμού, του ήχου και των ειδικών εφέ μπορεί να ξυπνήσει βαθιά συναισθήματα, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να ρίξουμε μια καλή ματιά αναζήτησης της δικής μας της ζωής. Επίσης, εάν είμαστε δεκτικοί, οι ταινίες μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις ζωές άλλων ανθρώπων και με αυτόν τον τρόπο να πάρουμε μια διαφορετική προοπτική αντιμετώπισης των δικών μας καταστάσεων. My family's in Florida and I'm in New York. My family's in Florida. I'm in New York. Η Νέα Υόρκη είναι η νούμερο ένα επιλογή για τη μαγνητοσκόπηση χριστουγεννιάτικων ταινιών εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, αφού η πόλη ενσαρκώνει πραγματικά την ουσία της εορταστικής περίοδου και την κάνει να είναι το πιο τέλειο σκηνικό. Κάθε χειμερινή περίοδο, η πόλη μεταμορφώνεται σε μια αναστική χειμερινή χώρα των θαυμάτων, γεμάτη από θαύματα σε κάθε γωνιά. Yes, yes. What do you want for Christmas, Peter? I want a fire engine just like the big ones. Macy's ain't got me. Nobody's got me. Η ταινία Miracle on 34th Street είναι η πιο διάσημη χριστουγεννιάτικη ταινία που έχει γυριστεί ποτέ στη Νέα Υόρκη και είναι ένας μεταπολεμικός εορτασμός ευημερίας με το Herald Square που βρισκόμαστε τώρα εδώ να αντικαθιστά το Βόρειο Πόλο. Το κεντρικό ερώτημα που τίθεται σε αυτή την κλασική ταινία του 1947 είναι αν ο πρόσφατα εργοδοτημένος Άγιος Βασίλης στο πολυκατάστημα του Macy's είναι ο πραγματικός Άγιος Βασίλης ή κάποιος τρελός. Το ρόλο ερμηνεύει ο Edmund Gwen, ο οποίος έχει κερδίσει το Oscar δευτέρου αντρικού ρόλου. Now I know there's a Santa Claus. Το ρόλο της νεαρής Σούζαν ερμηνεύει η Νάταλι Γουτ, που δεν πίστεψε ποτέ στον Άγιο Βασίλη, χάρη στη μητέρα της Ντόρις. Η ταινία είναι μια πλήρης απογραφή της εμπορικής εμπειρίας των Χριστουγέννων και ξεκινά με τη γνωστή παρέλαση του Macy's για την ημέρα των ευχαριστειών, γνωστή ως Thanksgiving. Το Macy's είναι ένα από τα πιο γνωστά καταστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στον κόσμο. Το σήμα κατά τεθέν του καταστήματος είναι η καφέ τσάντα και το λογότυπο του κόκκινου αστεριού. Το εμβληματικό κατάστημα ιδρύθηκε το 1858 και έχει ιστορία που ξεπερνά τα 150 χρόνια. Το Macy's έγινε επίσης γνωστό για την υπέροχη παρέλαση της ημέρας των ευχαριστειών με μπάντες, γιγάντια μπαλόνια χαρακτήρων, πλωτήρες και τη συμμετοχή διάφορων μουσικών ταλέντων και γνωστών προσωπικότητων. Η
ταινίες μπορούν να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, την περιέργεια και το ενδιαφέρον για άλλους πολιτισμούς και το σεβασμό για τη διαφορετικότητα. Επίσης, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν ενσυναίσθηση με τον πρωταγωνιστή από την σκοπιά του οποίου λέγεται ιστορία. Βάσει μιας αμερικανικής μελέτης, ένα ξεκαρδιστικό γέγιο μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερόλη και επίσης να μειώσει το στρες και να ενισχύσει το ανοσιοποιητικό σύστημα κατά 40%. Θα ήθελα να κλείσω το σημερινό μας ένθετο με ένα απόσπασμα από την ταινία Miracle on 34th Street που λέει ότι πίστη είναι να πιστεύεις σε κάτι όταν η κοινή λογική σου λέει να μην το κάνεις. Για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου είμαι ο Γιώργος Πελαπαϊσιώτης. Σας εύχομαι μια όμορφη μέρα κάθε μέρα, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να θυμάστε ότι η υπομονή είναι η τέχνη της ελπίδας. Και για όσους εσάς που θα έχετε την πολυτέλεια να φτιάξετε τους δικούς σας γκουραπιέδες και μελομακάρουνα, καλά φορνίσματα. Μέχρι την μεθεπόμενη Παρασκευή, να είστε καλά! Οι ταινίες μπορούν να μας πούν πολλά για έναν πολιτισμό. Μπορούν να αντικατοπτρίζουν αξίες και πεποιθήσεις και γενικά είναι ένα μέσο που δείχνουμε τον εαυτό μας στον κόσμο. Μια από τις πιο διάσημες ατάκες της ταινίας από τον Chris Kringle, τον Άγιο Βασίλη, είναι «Now wait a second, Susie, just because every child can get his wish, that doesn't mean there isn't a Santa Claus». Εάν η ταινία ήταν στα ελληνικά, ο διάλογος θα ήταν «Μισό λεπτό, βρε Σούζη, δεν σημαίνει ότι επειδή κάθε παιδάκι δεν μπορεί να κάνει την επιθυμία του πραγματικότητα ότι δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης». Και αν η ταινία ήταν στην κυπριακή διάλεκτο, θα ήταν κάπως «Δυο λεπτά, κόρη Σούζη, μα έντια σημαίνει ότι επειδή θα γίνονται τα χατήρκα του κάθε κοπελουθκιού ότι είναι σιά η Βασίλη».